Οι εργαζόμενοι του ΕΟΔΗ εδώ και πολλά χρόνια δίνουν μια μάχη για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Από το 2015 που προσλήφθηκαν οι πρώτοι στο πρόγραμμα Φίλος 1 μέχρι σήμερα δίνουν μια μάχη για μισθούς, δίνουν μια μάχη για ανανεώσεις συμβάσεων, είναι σε μια διαρκή ομοιρία και τώρα η κυβέρνηση έρχεται να υλοποιήσει τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις που υποσχόταν αμέσως μετά τις εκλογές. Βεβαίως δεν έχει εγκριθεί η πολιτική της, ίσα ίσα κατέγραψε μεγάλες απώλειες και γι' αυτό σήμερα το μήνυμα που υποτίθεται ότι παίρνει είναι επιτάκυνση των ίδιων των μεταρρυθμίσεων που επί της ουσίας καταψηφίστηκαν από το λαό. Οι εργαζόμενοι λοιπόν στον ΕΟΔΗ σήμερα διεκδικούν να μην ισχύσει ο νέος σχεδιασμός που βάζει η κυβέρνηση για την δημιουργία ενός προγράμματος, του λεγόμενου προγράμματος Ιπποκράτης, που είναι επί της ουσίας χρηματοδοτής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι κάνουν, αναθέτουν σε πρώτο εργολάβο, στο ΔΟΜ, στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, για να δώσει μετά σε δεύτερο εργολάβο στο Ιατρικό Κέντρο, μαζί και με την εμπλοκή ΜΚΟ όπως γιατροί του κόσμου, και επί της ουσίας οι εργαζόμενοι πλέον να μην έχουν ουσιαστικά καμία σχέση με το Υπουργείο Μετανάστευσης, με τα αρμόδια Υπουργεία, και επί της ουσίας να βρεθούν ξεκρέμαστοι με συμβάσεις που να λήγουν και να τους τελειώνουν με μια απόλυση χωρίς δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι έχουν ένα μονόδρομο αυτή τη στιγμή, να συνεχίσουν την πάλη τους όπως αποτρέψανε, όπως αντιμετωπίσαν καθυστερήσεις μισθών, όπως αποτρέψανε απολύσεις και ανανεώσαν τις συμβάσεις τους, να δώσουν τη μάχη να μην απολυθεί κανένας μετά τις 31 Ιουλίου που λήγουν οι συμβάσεις, να δοθεί μάχη για να προωθηθούν όλοι από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και να μην υπάρξει καμία εμπλοκή ιδιωτών και ΜΚΟ. Αυτή είναι η πείρα ότι τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκής καταλήγουν σε ομοιρία και παράδοσή τους στους μεγάλους ομίλους για να κάνουν την business τους και να κερδίζουν, και από την υγεία του λαού μας αλλά και από την υγεία των προσφύγων και μεταναστών. Σήμερα λοιπόν είναι υπόθεση όλου του λαού να στηρίξουμε τα δικαιώματα, τις διεκδικήσεις των εργαζομένων του ΕΟΔΗ και βεβαίως να δοθεί η μάχη έτσι ώστε να μην υπάρξει όχι μόνο καμιά απόλυση, αλλά να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους, να αποκτήσουν μόνιμη και σταθερή δουλειά με εργασιακές σχέσεις οι οποίες να αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες τους, με μισθούς και δικαιώματα, και βεβαίως καμία σκέψη για ιδιώτες και ΜΚΟ. Αυτή είναι η απάντηση και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στα υπόλοιπα κόμματα που πίνουν νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων και θα μπαίνει πάντα μπροστά στη μάχη για την επόμενη μέρα που είναι εδώ ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης.